Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την παρουσία σας εδώ. Είχα μία ανησυχία όταν μου είπαν Ηλιούπολη, λέω με αυτό τον καιρό έξω. Έχουμε αρχίσει και στα κρύα λίγο, αλλά εντάξει, νομίζω είμαστε πολύ ζεστά, όχι λόγω του κλειστού χώρου, αλλά γιατί εδώ υπάρχουν πολύ ζεστές καρδιές και χαμόγελα και πίστη για τη συνέχιση ενός αγώνα που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Και ο αγώνας που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, ήδη έχουμε μπει σε μια φάση όπου μπορούμε τα πρώτα του αποτελέσματα να τα αποτιμήσουμε. Καλησπέρα σας. Και νομίζω, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, να ξεκινήσω μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα μας και μετά θα μπορέσουμε να αναφερθούμε και στα συνολικά θέματα της οικονομίας και της πορείας της χώρας. Νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων έχει δικαιώσει απόλυτα την επιλογή μας να δώσουμε τη μάχη απέναντι σε αυτό που ονομάζονταν εύστοχα σύστημα της διαπλοκής στην Ελλάδα. Το σύστημα δηλαδή της αλληλεξάρτησης μεταξύ του τραπεζικού συστήματος, του πολιτικού συστήματος και βεβαίως των μίντια. Είναι μια αλληλεξάρτηση η οποία δημιούργησε μια πραγματικότητα η οποία ήταν μη βιώσιμη. Τηλεοπτικούς σταθμούς με χρέη τεράστια, κοντά στο 1,5 δις, και με διαρκώς μειούμενη απασχόληση και χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους. Η Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες, ήταν νομίζω απολύτως διαφωτιστική. Όχι για έναν κόσμο ο οποίος έτσι παρακολουθούσε την πολιτική από πιο κοντά, αλλά ευρύτερα για τον λαό. Μάθαμε και ακούσαμε ότι υπήρχαν επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης οι οποίες παίρνανε δάνεια με αέρα. Δεν ξέρω ποιος και πότε και πώς μπορεί να παίρνει δάνεια με αέρα. Ακούσαμε και μάθαμε ότι υπάρχει και πολιτικός αρχηγός ο οποίος είχε 2 δάνεια για εκδοτική επιχείρηση η οποία είχε σταματήσει να εκδίδει και έκανε 11 χρόνια να πληρώσει την πρώτη δόση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς κάποιον ιδιώτη ή κάποιον επαγγελματία που έχει τέτοια καπατσοσύνη, γιατί είναι τόσο καταφερτζής με τις τράπεζες και καταφέρνει, όταν σκάει βέβαια το θέμα, να το ρυθμίζει το δάνειό του και να πετυχαίνει και μία ρύθμιση μάλιστα η οποία αφήνει το 90% της αποπληρωμής του δανείου να πληρωθεί για μετά. Αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα. Αυτό το σύστημα είχε καθίσει πάνω στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και απομυζούσε πόρους. Και στην καρδιά αυτής της διαδικασίας ήταν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αεροπειρατεία η οποία είχε συντελεστεί σε σχέση με τις τηλεοπτικές συχνότητες. Οι τηλεοπτικές συχνότητες, το φάσμα, είναι ένας σπάνιος δημόσιος πόρος. Η δυνατότητα δηλαδή να το αξιοποιεί κάποιος για να μεταδίδει σήμα είναι περιορισμένη. Και όπως έχει καταδειχθεί και έχει αποδειχθεί, αυτή η δυνατότητα μπορεί να φέρει στον κάτοχο αυτές πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές απολαβές. Και αποδείχθηκε και κάτι άλλο. Και εδώ θέλω να καταθέσω με ανοιχτή καρδιά την προσωπική μου φύρα. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν μόνο τα κέρδη και οι οικονομικές απολαβές που μπορούσαν να έχουν όσοι είχαν τη δυνατότητα άνευ αδείας και κατά παραβίαση του συντάγματος να έχουν τα κέρδη που έχουν, ήταν και η επιρροή που ασκούσαν σε όλη τη λειτουργία της δημόσιας ζωής. Στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στις τράπεζες, στην πολιτική. Ας μην πω τίποτα χοντρό, είμαστε και σε δημόσια εκδήλωση. Αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ακριβώς αυτή η δυνατότητα ήταν η μήτρα πολύ ευρύτερης επιρροής και κάτι πολύ σημαντικότερο από το να έχει κανείς τη δυνατότητα να έχει μία τηλεόραση.
Και τι αποδείξαμε εμείς, καταρχήν? Αποδείξαμε ότι αυτός ο σπάνιος πόρος, εάν τηρούνταν το Σύνταγμα, θα μπορούσε να έχει αποφέρει στο δημόσιο πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Κάναμε ένα διαγωνισμό το οποίο δυστυχώς με οριακή πλειοψηφία το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε. Τι άφησε πίσω του αυτός ο διαγωνισμός? Γιατί δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Όλη η συσσωρευμένη πείρα των ανθρώπων, των άξιων, των πανάξιων στελεχών της δημόσιας διοίκησης που αποδεικνύεται ότι όταν τους αφήνεις να κάνουν τη δουλειά τους, ξέρουν να την κάνουν πάρα πολύ καλά, είναι περιουσία του κράτους, περιουσία της κοινωνίας, περιουσία του ελληνικού λαού. Το λογισμικό που αναπτύξαμε είναι επίσης ένα πάρα πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Και κυρίως το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έφτασαν το τίμημα σε ένα ύψος που πρέπει να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ήταν πέρα και από τις καλύτερες προσδοκίες που είχε οποιοδήποτε από εμάς, τα 250 εκατομμύρια, είναι και αυτό περιουσία του κράτους. Αυτά τα λεφτά τώρα θα επιστραφούν. Αλλά έχει διαμορφωθεί μια ηθική, πολιτική και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας αυτά τα χρήματα να τα εισπράξει και περιμένει η κοινωνία από το νέο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αυτή η διαδικασία να προχωρήσει, αυτά τα λεφτά να εισπραχθούν και το νέο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να γίνει το άγρυπνο μάτι της δημοκρατίας και όχι το μακρύ χέρι της διαπλοκής. Στην προηγούμενη του σύνθεση, δυστυχώς, είτε από αδυναμία είτε από εξαρτήσεις, δεν επιτέλεσε το ρόλο του. Δύο πράγματα έβγαλε η τελευταία απόφαση του ΣΤΕ, τα οποία δεν συμφέρει ορισμένους να φαίνονται και να βγαίνουν στην επιφάνεια. Πρώτον, υπογράμμισε την πάγια πλέον νομολογία του ότι η λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Παραβιάζει το άρθρο 15 του Συντάγματος, που είναι απολύτως σαφές και λέει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να έχουν άδεια. Και υπογραμμίζει επίσης ότι όταν εμείς προσπαθούσαμε να συγκροτήσουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκ νέου, αυτό δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρρύπτεται ο ισχυρισμός της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς τάχα μου θέλαμε να ελέγξουμε τη διαδικασία και να ξυλώσουμε το νόμιμο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και γι' αυτό ξεκινήσαμε να το συγκροτήσουμε από την αρχή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τότε ήταν χωρίς νόμιμη σύνθεση και εάν οποτεδήποτε διενεργούσε διαγωνισμό, αυτός θα ήταν πάρα πολύ ευάλωτος νομικά. Έχει δικαιωθεί δηλαδή η προσπάθειά μας και η συνέχιση του αγώνα μας για ρύθμιση στο τοπίο της ενημέρωσης. Και η ενημέρωση δεν είναι μόνο η τηλεόραση, η ενημέρωση είναι και το διαδίκτυο. Και θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες, μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά των ανθρώπων του Υπουργείου και των συνεργατών μου, θα είμαστε σε θέση να βάλουμε σε πλήρη λειτουργία το Μητρό των Online Media, των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Γνωρίζετε, είχαμε και περιστατικά πολύ ακραία, αλλά έχουμε σε διάρκεια φαινόμενα εκβιασμών, ανωνύμων εντός πολλών εισαγωγικών, όχι καταγγελιών, αλλά συκοφαντιών, φαινόμενα που δεν τιμούν και δεν ταιριάζουν, θα έλεγα, σε αυτό που ως πολίτες περιμένουμε από την ενημέρωσή μας στο διαδίκτυο. Έχουμε βεβαίως και φαινόμενα καταστρατήγησης οποιασδήποτε εργατικής νομοθεσίας στους εργαζόμενους στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Συγκροτεί το Μητρό των Online Media και είναι πλέον διανόμου υποχρεωτικό η κρατική διαφήμιση που μοιράζεται στο διαδίκτυο να πηγαίνει μόνο σε όσα διαδικτυακά μέσα έχουν εγγραφεί στο Μητρό των Online Media. Ουδής μπορεί πλέον να παίρνει κρατική διαφήμιση και να κινείται στο διαδίκτυο ως μασκοφόρος. Θα έχει το αφημί του, τη διεύθυνσή του,
θα είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τον αριθμό των εργαζομένων του και τότε ναι, διαφανώς θα μπορεί να χτυπάει και την πόρτα των δημοσίων οργανισμών για να διεκδικεί διαφήμιση. Και θέλω να σας πω ότι ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι και άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι δεν είναι αμιγώς δημόσιοι, θα προστρέξουν και θα, παρόλο που νομικά δεν είναι εφικτό να υποχρεωθούν, θα προστρέξουν και θα μπουν και αυτοί σε αυτή την κοινή συνεννόηση και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε πραγματικά να το ανακοινώσουμε μέσα στο μήνα. Προχωρούμε βεβαίως γρήγορα και στην θέσπιση της υποχρέωσης όλων των εφημερίδων να έχουν τυπωμένο απάνω τους γραμμικό κώδικα, το λεγόμενο barcode. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα με διαφάνεια και σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουμε τι γίνεται με τις κυκλοφορίες των εφημερίδων. Στις κυκλοφορίες των εφημερίδων πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες. Και αυτή μας η πρωτοβουλία νομίζω θα ρίξει άπλετο φως και θα αφαιρέσει τη δυνατότητα από ορισμένους μεσάζοντες ή από ορισμένους εκδότες να παίζουν τέτοιου τύπου παιχνίδια. Θα πει κανείς, ναι, εντάξει, προσπαθήσαμε λοιπόν στην τηλεόραση, μήπως ήταν οριστικό το πισωγύρισμα. Όχι, δεν ήταν οριστικό το πισωγύρισμα, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου όλη η κοινωνία περιμένει και θα το επιβάλλει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ειδοδότησης άμεσα. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Όταν αναλάβαμε τις ευθύνες μας, τις πρώτες μέρες, ήρθε ο Λευτέρης ο Πρέτζος, ο γραμματέας του Υπουργείου και μου παρουσίασε κάποιες ανυπόγραφες αποφάσεις. Ξέρετε ποιες ήταν αυτές οι αποφάσεις? Ήταν χωρίς υπογραφή βέβαια, τις είχαν ετοιμάσει οι υπηρεσιακοί, αλλά η πολιτική ηγεσία δεν τις υπέγραφε. Ήταν ο καταλογισμός του φόρου διαφήμισης και του τέλους χρήσης συχνοτήτων. Σας μιλάω, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για ψηφισμένους φόρους. Φόροι που είχαν ψηφιστεί στη Βουλή και η πολιτική εξουσία, αντί να τους καταλογίσει, αντί να τους εφαρμόσει, διαπραγματεύονταν παρασκηνιακά την εφαρμογή τους με τα κανάλια για να αποσπάσει στήριξη. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και βεβαίως, όχι επειδή το επιλέξαμε εμείς, αλλά επειδή αυτή ήταν η συλλογική βούληση της κυβέρνησης και η προσωπική του Πρωθυπουργού, αμέσως υπογράψαμε τον καταλογισμό και αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο έχει εισπράξει 70 εκατομμύρια από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων και το φόρο διαφήμισης. Αυτά είναι χρήματα που δεν θα εισπράττονταν. Και όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως, και η διαδικασία της αδειοδότησης προφανέστατα δεν θα προχωρούσε εάν δεν υπήρχε η δική μας επιμονή. 70 εκατομμύρια λοιπόν έχουμε ήδη εισπράξει. Και αυτό αποδεικνύει ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε πίσω από κλειστές πόρτες τη στήριξη συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Τα βλέπουμε αυτές τις μέρες, τα απότοκα της κατάστασης η οποία είχε διαμορφωθεί. Ένα ιστορικό συγκρότημα, ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη. Πάει προς την διαδικασία της εκαθάρισης. Και τολμούν ορισμένοι να κατηγορούν την κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση. Τους ρωτώ, έχουν να πούνε κάτι για τον ιδιοκτήτη του συγκροτήματος ο οποίος είχε απλήρωτους τους εργαζόμενους από τα μέσα του περασμένου χρόνου και μετά? Έχουν να πούν κάτι για το γεγονός ότι ακόμα και τώρα η ιδιοκτησία του συγκροτήματος αρνείται να βάλει το χέρι στην τσέπη? Μια τσέπη που κατά τεκμήριο είναι μάλλον βαθιά. Και έχει αποθέματα τα οποία η ιδιοκτησία αρνείται εκοφαντικά να αξιοποιήσει ούτως ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία των ιστορικών αυτών εφημερίδων. Και βλέπουμε και ακούμε κάποιους που δεν τολμούν και δεν έχουν βάλει στο στόμα τους το όνομα του ιδιοκτήτη να εγκαλούν την κυβέρνηση, η οποία λέει έπρεπε να νομοθετήσει
και να υποχρεώσει τις τράπεζες να εξακολουθήσουν να δανειοδοτούν. Άκουσον, άκουσον. Να έρθει δηλαδή η κυβέρνηση και να διαμορφώσει μία κατάσταση όπου κάθε ιδιοκτήτης πλέον μέσων ενημέρωσης θα έχει το απόλυτο κίνητρο να τα χρεοκοπεί. Να πάμε δια νόμου δηλαδή, να υποχρεώσουμε τις τράπεζες αενάως και ανεξαρτήτως ύψους να δανειοδοτούν και να φύγει η υποχρέωση της ιδιοκτησίας από τη μέση. Να μην έχει καμία υποχρέωση ιδιοκτησία να χρηματοδοτεί και βεβαίως να έχει και κάθε κίνητρο αυτό να το κάνει. Μας λέγανε γιατί δεν συμβάλλεται. Ορισμένοι έτσι από τους προβεβλημένους αυτού του συγκροτήματος που έχουν συνηθίσει να κάνουν και κολοτούμπες μέσα στη λάσπη. Έχουν γράψει και για μένα προσωπικά και για άλλους υπουργούς διάφορα εσχρά. Αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι δεν έχουν βρει μία λέξη να πούνε για την ιδιοκτησία τους. Εγκαλούσαν την κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ο κόσμος καταλαβαίνει, διότι αυτή η κυβέρνηση, σε αντίστοιχη περίπτωση, στην περίπτωση του Μαρινόπουλου, παρενέβη και βοήθησε μία λύση, η οποία έχει όμως την εξής προϋπόθεση. Η ιδιοκτησία η οποία δεν βάζει το χέρι στη τσέπη, παραδίδει τα κλειδιά και φεύγει. Απλά και καθαρά. Δεν γίνεται πλέον στην Ελλάδα δουλειές με τα λεφτά των άλλων και με αέρα. Και εδώ πέρα πραγματικά κανένα πρωτοσέλιδο, κανένας εκβιασμός, καμία συκοφαντία, καμία ανοησία δεν πρόκειται να μας κάνει να αλλάξουμε γνώμη εδώ που φτάσαμε. Αυτό νομίζω είναι σε θέση πλέον να το καταλάβουν. Θέλω επίσης να σταθώ στο γεγονός ότι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μία επίθεση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην ΕΡΤ. Και αυτή η επίθεση νομίζω είναι απολύτως εξηγήσιμη. Το πώς αντιλαμβάνονται η Νέα Δημοκρατία το τηλεοπτικό τοπίο δεν χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς να το αντιληφθεί, αρκεί να ανατρέξει λίγο στη μνήμη του και να θυμηθεί ότι οι ίδιοι που κατά παράβαση του συντάγματος άφηναν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς χωρίς άδεια, είναι οι ίδιοι που εν μία νυχτή κλείσανε την ΕΡΤ. Και γιατί την κλείσανε την ΕΡΤ? Διότι η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, δεν έχει την πολυτέλεια να αποκρύπτει ειδήσεις. Υπήρχαν ιδιωτικοί σταθμοί τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες, οι οποίοι το θέμα των τεράστιων κενών στο πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη δεν το αξιολόγησαν ως σοβαρό για να το παίξουν. Και άκουσα κιόλας ένα σχολιαστή εχθές να λέει: το θέμα του πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη είναι θέμα της προσωπικής του ζωής, λέει, και κακώς το ακουμπάμε. Το άλλο μείζον ζήτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Παρίσι και είδε επενδυτές. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του σχολιαστή. Αυτή η προπαγάνδα γίνεται. Γιατί να τη θέλει λοιπόν την ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης? Η ΕΡΤ δεν έχει την πολυτέλεια να αποκρύψει αυτές τις ειδήσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σηκωθεί τηλέφωνο και να πει αυτό να μην το παίξετε. Να κόψετε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που βυσοδομεί εναντίον του Πρωθυπουργού. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στην ΕΡΤ. Αλλά στην ΕΡΤ, για κακή του τύχη, θα παιχτεί και το γεγονός ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης του Χριστοφοράκου και ξεκινάει σε λίγες μέρες η δίκη της Ζήμερς, την οποία δεν τη βλέπουμε να υπάρχει ως ρεπορτάζ. Θα δείτε στην ΕΡΤ και για την Οβάρτης το τεράστιο σκάνδαλο του κλάδου υγείας, όπου φαίνεται ότι εδώ είμαστε σε ένα σκάνδαλο μεγατόνων, μεγαλύτερο και από αυτό της Siemens. Θα δείτε στην ΕΡΤ βεβαίως και την ιστορία του κύριου Καχανίων και των δανεικών και αγύριστων του κυρίου Μητσοτάκη, και θα δείτε βεβαίως, εφόσον εγείρεται και το ζήτημα από το κόμμα το οποίο είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, θα δείτε βεβαίως και το ζήτημα του ελληματικού πόθεν έσχες του ίδιου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη
είχαμε δήλωση του γραμματέα του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση και επέλεξαν ορισμένα μίντια αυτό να το αποσιωπήσουν. Προσέξτε μεροληψία. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει πραγματικά σε σημεία τα οποία ειλικρινά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί και εδώ θα περίμενε κανείς επίσης και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Διότι κατά το Σύνταγμα και ακριβώς επειδή η συχνότητα είναι δημόσιος πόρος, όσοι τη χρησιμοποιούν έχουν υποχρεώσεις. Όσοι τη χρησιμοποιούν έχουν υποχρεώσεις και μία από τις υποχρεώσεις είναι η ισότιμη προβολή όλων των απόψεων. Και αυτή είναι μία συνταγματική αρχή η οποία νομίζω ποδοπατείται συστηματικά. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την υπόθεση της διαπλοκής είναι ότι αυτό που λέμε άναρχο τοπίο ήταν άναρχο μεθοδευμένα. Ήταν ακριβώς άναρχο επειδή βόλευε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, τα οποία βεβαίως είχαν μάθει να δανείζονται και να πορεύονται και να πίνουν στην υγειά των κορόιδων. Και είναι λογικό βεβαίως στη δημόσια τηλεόραση να μην τη θέλουμε στα πόδια τους, διότι αυτοί προπαγανδίζουν μία υποτιθέμενη συμφωνία αλήθειας, αλλά όταν η αλήθεια βγαίνει στη δημόσια συχνότητα, δεν είναι κάτι που τους αρέσει. Έχουν συμφωνία συγκάλυψης λοιπόν. Συμφωνία συγκάλυψης όλων των σκανδάλων στα οποία ενέχονται και πραγματικά όποια πέτρα και να σηκώσει κανείς τους βρίσκει από κάτω. Είμαι βέβαιος ότι και τις επόμενες μέρες έχουμε πολλά πράγματα να ακούσουμε. Είναι μια συμφωνία συγκάλυψης και περικοπών. Και περικοπών και νέων περικοπών. Όσες περικοπές γλίτωσε ο Έλληνας πολίτης από τη διαπραγμάτευση τη δική μας, φιλοδοξεί και υπόσχεται στους ομοειδεάτες εταίρους του κύριου Μητσοτάκης να τις επαναφέρει. Αυτή είναι η απλή, μόνη και απόλυτη αλήθεια. Αυτό είναι το πρόγραμμά του. Μην ακούτε κανέναν αν σας πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα σαφέστατο και όποιος θέλει να διαφωτιστεί μπορεί να πάει και στις ομιλίες του, μπορεί να πάει και στις υπογραφές του και στην πολιτική του. Ήταν ή δεν ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του σε απολύσεις στο δημόσιο. Και την ίδια στιγμή, άκουσον, είχε στο πολιτικό του γραφείο 51 άτομα. Ούτε ο πρόεδρος της Κομισιόν, φίλες και φίλοι, δεν έχει τόσα. Για να καταλάβουμε όλοι εμείς τι σημαίνει και τι εννοούν αυτοί όταν λένε μεγάλο και σπάταλο κράτος. Δεν εννοούν τις πτυχές της δημόσιας, της κρατικής λειτουργίας, τις οποίες τις βάζουν να λειτουργούν προς όφελός τους. Και όταν λέω προς όφελός τους, πολλές φορές όχι προς όφελος των κομμάτων τους, αλλά και των ιδίων προσωπικά. Τι εννοούν μεγάλο και σπάνταλο κράτος? Ότι οι παραχωρησιούχοι στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους είχαν συμφωνίες 750 εκατομμύρια παραπάνω από αυτές που κατάφερε η δική μας κυβέρνηση. Προσέξτε, 750 εκατομμύρια λιγότερο θα στοιχήσουν οι εθνικοί δρόμοι και θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο. Θα ολοκληρωθούν το Μάρτι. Το Κόρινθος Πάτρα θα ολοκληρωθεί το Μάρτι. Πόσα χρόνια ακούτε για το μετρό της Θεσσαλονίκης? Αυτοί οι δρόμοι λοιπόν θα ολοκληρωθούν και θα ολοκληρωθούν με 750 εκατομμύρια λιγότερο. Ξέρετε τι είναι τα 750 εκατομμύρια? 750 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Τόσοι είναι οι πόροι που θα διοχετεύσουμε σε αυτή τη δράση, συνεπής προς το πρόγραμμά μας και την εξαγγελία μας, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους, τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και έρχομαι τώρα να πούμε το εξής. Έχουν περάσει, όπως είπα στην αρχή, 2 χρόνια, φίλες και φίλοι. Και εάν κανείς κάτσει και δει με ψυχραιμία το τι έχει συμβεί στην ελληνική οικονομία, θα μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Κανένας από εμάς
δεν πρόκειται να τον δείτε, κανέναν από εμάς δεν πρόκειται να τον δείτε να πανηγυρίζεται. Όπως όμως δεν θα πανηγυρίσουμε, δεν θα σταματήσουμε και στιγμή να λέμε ότι η ελληνική οικονομία είναι σταθεροποιημένη και βαίνει προς την ανάκαμψη. Και τα σημάδια είναι παντού. Είναι στις 230.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι στο γεγονός ότι το 2016 θα κλείσει με θετικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3 τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,6. Οι επενδύσεις που μας κατηγορούν ότι εμείς διώχνουμε επενδύσεις, προσέξτε, αυξήθηκαν κατά 12% μέσα στο 2016, οι εξαγωγές κατά 10% και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι δύσκολο δημοσιονομικά. Και στο δημοσιονομικό πεδίο όμως, αυτή η κυβέρνηση ακριβώς επειδή δεν συναλλάσσεται, δεν παίζει με τη φοροδιαφυγή, δεν ευνοεί μεγάλα ή μικρότερα συμφέροντα τα οποία έχουν μάθει να πορεύονται μέσα στην οικονομική λειτουργία χωρίς να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, έχουμε πετύχει υπερδιπλάσιο του στόχου πρωτογενές πλεώνασμα. Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Και αναρωτιέται κανείς, πραγματικά αναρωτιέται κανείς, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, γιατί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία μιλάει για καταστροφή, ονειρεύεται μια μεγαλύτερη και επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει γρήγορα στην εξουσία. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αντιλαμβάνεται ότι για ανομήματα, για ανομίες περασμένες σφίγγει ο κλοιός. Και πολύ σύντομα ο ελληνικός λαός θα βρεθεί μπροστά σε χιονοστιβάδα αποκαλύψεων για το πώς φορεύονταν και το πώς πολιτεύονταν ορισμένοι. Και ο δεύτερος λόγος, φίλες και φίλοι, είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι όταν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα έχουν τι να πούν ούτε στους εαυτούς τους, ούτε στους βουλευτές τους, ούτε στους οπαδούς τους. Πορεύονται εδώ και καιρό με την προσδοκία, με την επαγγελία μιας καταστροφής ότι αυτή η κυβέρνηση καταστρέφει τη χώρα. Και όλο μιλούν για καταστροφή και η καταστροφή δεν έρχεται. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Και υπάρχουν και στρώματα όπως οι αυτοαπασχολούμενοι που δοκιμάζονται και πιέζονται πάρα πολύ, βεβαίως. Αλλά ποια είναι η συνολική εικόνα? Πώς μπόρεσε αυτή η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο να έχει στην υγεία ήδη 3.500 προσλήψεις, να έχει εξασφαλίσει άλλες 3.500 και να έχει εξασφαλίσει και τους πόρους για άλλες 8. Πρέπει να γίνουν αυτά ή δεν πρέπει να γίνουν? Δεν πρέπει να μας πει η Νέα Δημοκρατία? Και αν λέει ότι πρέπει να γίνουν, γιατί είχε υπογράψει απολύσεις το 14, το καλοκαίρι του 2014, φίλες και φίλοι? Αυτές τις δεσμεύσεις παραλάβαμε. Τι μας λες, θα μου πεις τώρα? Παραλάβατε καμένη γη. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε. Ξέρει όλος ο κόσμος ότι είχαμε χάσει το 25% του ΑΕΠ. Δεν ήταν αυτό το βασικό πρόβλημα όμως. Και θέλω να με ακούσετε με προσοχή. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι παραλάβαμε δεσμεύσεις. Και δεσμεύσεις σημαίνει ότι όταν έχει υπογράψει ο προηγούμενος ότι θα κάνει 5.000 απολύσεις μέσα στο 16 και 10.000 απολύσεις, συγγνώμη, στο 15 και 10.000 απολύσεις στο 16, αυτό ο αντισυμβαλλόμενος στη διαπραγμάτευση το θεωρεί κεκτημένο έδαφος. Και όταν εξηγείς ότι δεν μπορεί να γίνουν αυτές οι απολύσεις, σου λέει γιατί. Το έχει υπογράψει ο προηγούμενος. Τι θα μας δώσεις για να μην κάνεις αυτές τις απολύσεις? Ας απαντήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν απολύσεις ή δεν θα γίνουν? Αν πει ότι δεν θα γίνουν, μένει ένα ερωτηματικό. Γιατί τις υπέγραψε λοιπόν το 2014? Αν πει ότι θα γίνουν, δεν θα εκπλαγεί κανένας, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι το πρόγραμμά της. Στον τομέα της παιδείας. Στον τομέα της παιδείας, φίλες και φίλοι. 23.000 αναπληρωτές. Για πρώτη φορά ανοίξανε τα σχολιά στην ώρα τους. Για πρώτη φορά φέτος. Πλήρως εξοπλισμένα και τα βιβλία στην ώρα τους, όχι φωτοτυπίες. Μειώθηκαν οι εξετάσεις στο γυμνάσιο και ελαφρύνεται κατά πολύ ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και να μην πούμε βεβαίως και την κατάργηση στα νοσοκομεία του 5 ευρώ.
το γεγονός ότι 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν είχαν ασφάλιση απέκτησαν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και κοντά 200.000 από αυτούς έχουν ήδη κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει αριστερή προοδευτική συνείδηση, αριστερός προοδευτικός πολίτης που μπορεί αυτό το πράγμα να το θεωρήσει δευτερεύον και να υποτιμήσει την ανάγκη να δώσουμε όλη την δύναμή μας για να την κερδίσουμε αυτή την πολιτική μάχη. Για να μονιμοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, για να είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας ότι ακόμα και οι άνθρωποι που για αντικειμενικούς λόγους, όπως ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση, χάσανε την ασφάλισή τους, θα έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν ως κοινωνία και οφείλουμε οι αριστερές και οι προοδευτικές δυνάμεις, νομίζω, να τα προστατέψουμε. Θέλω να περάσω λίγο τώρα στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, έχει οικοδομηθεί μία αρχιτεκτονική και μία μέθοδος η οποία έχει οικοδομηθεί ως τέτοια ακριβώς για να μην είναι εύκολο να αλλάξουν οι πολιτικές που αποφασίζονται στις κορυφές. Σκεφτείτε λίγο τις διαδικασίες, τις οποίες τις βλέπουμε στις ειδήσεις, μας τις εξηγούν, βλέπουμε ξανά και ξανά το ίδιο έργο. Ποια είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης? Ασχολούνται πρώτα, λέει, τα τεχνικά κλιμάκια. Τα τεχνικά κλιμάκια είναι οι τεχνοκράτες, έτσι. Μετά ασχολούνται οι αρχηγοί των αποστολών από τους θεσμούς. Μετά ασχολείται το Euro Working Group, μετά ασχολείται το Euro Group και μετά, άμα σου έχει μείνει και τίποτα, γίνεται και μία σύνοδος κορυφής. Αυτή λοιπόν ήταν μία αρχιτεκτονική η οποία, κατά τη γνώμη μας, οικοδομήθηκε ακριβώς για να μην μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικές και να επιβάλλονται απαραίτητα οι πολιτικές που είχαν σχεδιάσει, οι πολιτικές της ύφεσης, οι πολιτικές των περικοπών, οι πολιτικές που δυστυχώς έχουν καταδικάσει τη χώρα μας σε μια ύφεση η οποία είναι χειρότερη από αυτή που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια αυτού που λέμε μεγάλη ύφεση το 1929. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση? Τι έκανε η παράταξή μας? Πώς απάντησε σε αυτό? Έκανε ανοιχτή πολιτική και οικονομική διπλωματία. Όταν εμείς το 2004 ιδρύαμε μαζί με άλλα μικρά κόμματα της αριστεράς, το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεν το κάναμε απλώς για να υπάρχει μία αριστερή ευρωπαϊκή ταμπέλα. Το κάναμε διότι πιστεύαμε ακριβώς ότι οι δυνάμεις της αριστεράς οφείλουν να συγκλίνουν σε έναν ενιαίο βηματισμό, να βρουν ένα ενιαίο πολιτικό σχέδιο και να οικοδομήσουν τις συμμαχίες για να το κάνουν εφαρμοσμένη πολιτική. Αυτή η κόπη πολλών ετών κατέληξαν στο να είναι ο Αλέξο Τσίπρας υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν το 2014 και να μας κάνει περήφανους όλους ως Έλληνες με την παρουσία του σε εκείνο το ιστορικό debate, όπου πραγματικά αναμετρήθηκε με αυτούς που είχαν επιβάλει αυτές τις πολιτικές στην Ελλάδα. Και βεβαίως, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, αναπτύξαμε τις επαφές μας, πέρα και έξω από το μηχανισμό της Τρόικας. Πείτε μου, φίλες και φίλοι, μπορεί κανένας να φανταστεί ότι θα ήταν αυτές οι πολιτικές εξελίξεις, ας πούμε, στην Πορτογαλία, αν η δική μας κυβέρνηση δεν είχε επιμείνει, δεν είχε αντέξει, δεν είχε βάλει το στίγμα της και το αποτύπωμά της στις εξελίξεις στην Ελλάδα. Ακόμα και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία και η άνοδος του αριστερού κόμματος, του Podemos. Και να πούμε και κάτι τελευταίο. Φαίνεται ότι και οι εξελίξεις και στη Γερμανία και στη Γαλλία δεν θα είναι γραμμικές. Δεν θα πάνε τα πράγματα κατά τα προβλεπόμενα και όπως φαίνονταν ότι θα πηγαίνανε πριν από λίγους μήνες. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις να δείξουν ότι έχουν τα ιστορικά αντανακλαστικά, να αποτιμήσουν το τι έχει συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, να ξανασκεφτούν και να βάλουν τις προτεραιότητες που πρέπει για την ανάπτυξη, για την απασχόληση, για την κοινωνική συνοχή, για την κοινωνική προστασία. Γίνεται τις τελευταίες μέρες
πολλή κουβέντα για το εάν η ελληνική κυβέρνηση θέλει ή όχι την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζουμε για ακόμα μία φορά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι στο ελληνικό πρόγραμμα επειδή το ζήτησαν άλλοι και όχι η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση και τα στελέχη της πριν τη συμφωνία του περασμένου Ιουλίου είχε πει ότι θα ήταν ευχής έργων να φτάσουμε σε μία ευρωπαϊκή λύση. Δεχθήκαμε λοιπόν την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χάρη της επίτευξης της συμφωνίας. Άλλοι είναι που πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα τώρα. Είδαμε ότι δημοσιεύτηκε η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν γρήγορα, διότι ξέρετε υπάρχουν δύο τρόποι να υπονομεύσει κανείς την αναπτυξιακή δυναμική η οποία φαίνεται να υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Ο πρώτος είναι να πάρει άμεσα ηφαισιακά μέτρα, όπως ζητούν ορισμένοι από τους εταίρους. Ο δεύτερος είναι να καθυστερήσει με διάφορες δικαιολογίες η αξιολόγηση και να χάσει τη δυνατότητα η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και να επέλθει ξανά έτσι ένα σύννεφο αβεβαιότητας γύρω από την πορεία μας. Είμαστε σε θέση, νομίζω, και τα δύο αυτά ενδεχόμενα να τα αποτρέψουμε. Είχαμε και μία πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη για να καταλάβετε ότι εδώ δεν τίθεται θέμα κανόνων, τίθεται θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων. Είχαμε μία πολύ σοβαρή εξέλιξη στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Υπήρξε ερώτηση από το κόμμα Die Linke στην νομική υπηρεσία του Γερμανικού Κοινοβουλίου για το εάν σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποχωρήσει θα χρειάζονταν εκ νέου επικύρωση της υπάρχουσας συμφωνίας και η απάντηση βεβαίως ήταν αρνητική. Διότι η Ελλάδα έχει ένα συμφωνημένο πρόγραμμα με τον ESM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει αν θα συμμετέχει με χρηματοδότηση ή όχι και όλοι είναι ενώπιον αποφάσεων πάρα πολύ σημαντικών. Δεν μπορεί όμως, και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και χαιρόμαστε θα σας έλεγα, που αυτό το πράγμα πλέον είναι δημόσιο και καταφανές, δεν μπορεί οι διαφωνίες τους γύρω από το ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και ποια θα είναι η πορεία του ελληνικού χρέους τα επόμενα χρόνια, να καθυστερεί μια συμφωνία για την οποία η Ελλάδα έχει κάνει αυτό που έπρεπε να έχει κάνει. Έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα και έτσι οφείλουν να πολιτευτούν και οι άλλες μεριές της διαπραγμάτευσης. Κάποιοι, φίλες και φίλοι, σας είπα, περιμένουν και περίμεναν την καταστροφή και αυτή η καταστροφή δεν πρόκειται να υπάρξει. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι η ώρα και στην Ευρώπη, αλλά και εμείς συλλογικά ως λαός να σκεφτούμε γιατί αυτό το πρόγραμμα αντέχει οικονομικά και πολιτικά. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί τον περασμένο Ιούλιο, που το κάνουν ανθεκτικό, μας ρωτούν μερικοί πονηροί εάν υιοθετούμε τη συμφωνία. Απαντάμε, πολύ καλά κάναμε και την κλείσαμε τη συμφωνία. Θα θέλαμε να έχει άλλα στοιχεία σε κάποιες πτυχές, όπως χαμηλότερα πλεονάσματα, τα οποία συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Ποια ήταν λοιπόν τα στοιχεία που την κάνανε και λειτουργεί? Κατά τη γνώμη μας είναι δύο. Είναι πρώτον τα χαμηλά πλεονάσματα. Τι σημαίνει χαμηλά πλεονάσματα? Σημαίνει ότι δεν αποστραγγίζεις τους πόρους για να αποπληρώνεις χρέη. Τους χρησιμοποιείς, τους αξιοποιείς για αναπτυξιακούς σκοπούς, για κοινωνική προστασία. Και το δεύτερο είναι ακριβώς οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει εντός και εκτός της συμφωνίας. Εμείς, η πρόσβαση των ανασφάλιστων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η 13η σύνταξη, η ΦΑΠΑΣ 13η σύνταξη, η οποία δόθηκε στους συνταξιούχους μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο και με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης, δεν εκπλαγήκατε φαντάζομαι, διαφώνησε. Μία σειρά από ρυθμίσεις, η στήριξη των νοσοκομείων, η στήριξη των σχολείων, μία σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες δίνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο λαό και ιδιαίτερα στα κοινωνικά στρώματα τα οποία δοκιμάζονται ότι μπορεί η πολιτική, μπορεί η δημοκρατία να δώσει τις λύσεις οι οποίες χρειάζονται.
Έρχομαι λοιπόν και με τη συγκεντρωσή μας αυτή να καταθέσω την αισιοδοξία μου και την πίστη μου ότι θα ξαναβρεθούμε σε λίγο καιρό και θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και για την οικονομία, κυρίως για την κοινωνία, να παρουσιάσουμε και να οδηγήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εκλογική νίκη στις εκλογές του 2019. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και να ξέρετε, επειδή έχω την ευκαιρία αυτές τις μέρες, έχω γυρίσει και αλλού, μην νομίζετε ότι έχουν τα κανάλια τη δυνατότητα να διαμορφώνουν την πραγματικότητα κατά πόσο αυτά νομίζουν πλέον. Δεν είναι το κλίμα αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται μέρα με την ημέρα. Εμείς έχουμε την υποχρέωση κάθε στιγμή και κάθε μέρα όσα έχουμε καταφέρει, αλλά και όσα δεν έχουμε καταφέρει, να τα συζητάμε ανοιχτά με τους φίλους και τους συνανθρώπους μας, και νομίζω ότι την πορεία αυτή ο ελληνικός λαός θα την εκτιμήσει και θα αξιολογήσει ποια ήταν η πολιτική δύναμη που βήθησε τη χώρα και την κοινωνία στην ύφεση και την κρίση και ποια ανέλαβε την ιστορική ευθύνη να την ξελασπώσει και να την ξαναβάλει στο δρόμο της ανάπτυξης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.